θετικό αυτό που λες για την νεαρή μας ακόμα, έτσι. Σε σχέση δηλαδή με κάποια δικά μας πράγματα. Ακούω δύο κουβέντες για την κυρία. Κοίταξε κάτι. Στην Μέγη μου την ήξερα απλά σαν μια τραγουδίστρια και είπα μια καλή τραγουδίστρια. Αυτό που δεν την είχα γνωρίσει, δεν την ήξερα, παρά μόνο μια φορά στο στούντιο περιμένοντας κάτι έγραφε πριν από μένα και την είχα ακούσει για πολύ λίγο εκεί. Αυτή ήταν η όλη γνωριμία, ένα καλησπέρα. Όταν αποφασίστηκε η συνεργασία και γνωριστήκαμε, ανακάλυψα ότι πέρα, βέβαια μου είχες πει και εσύ και μου είχε πει και ο Πασχάλης ότι είναι και πολύ καλό παιδί και αυτά, αλλά διαπίστωσα ότι δεν ήταν απλά πολύ καλό παιδί και διαπίστωσα ότι δεν ήταν απλά μια καλή τραγουδίστρια. Γιατί τραγουδίστρια που εγώ θεωρώ ότι έχει τεράστιες δυνατότητες. Εσύ ξέρεις καλύτερα γιατί έχεις δουλειές μαζί της και ξέρεις και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, αλλά θέλω να καταλάβει και ο κόσμος τι λέει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος που έχει μεγάλο κύρος πραγματικά και δεν στο λέω γιατί ξαφνικά ξέρεις, μιλάνε τα ονόματα και οι φαρδιές ταμπέλες, αλλά μιλάει μια διαδρομή σε αυτό το χώρο η οποία έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου, κυριολεκτικά και μεταφορικά και ξέρει να αξιολογεί τα πράγματα και τις συνεργασίες. Μπορώ να στο λέω δηλαδή αυτό έτσι, νομίζω ότι μεταξύ μας να τα λέμε στα χήμα τα πράγματα. Εσύ τουλάχιστον έχεις καταγγείλει να λες ό,τι θέλεις. Άσε μου, σταμάτα. Και εσύ έχεις δικαιώματα. Γιατί λες τώρα, σταμάτα. Αυτή λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται Δημήτρη, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Αυτή λοιπόν η Ξανθιά η οποία είναι νεοσύστατο πράγμα. Δηλαδή είναι μια κοπέλα η οποία έχει εμφάνιση που είναι καθαρά σημερινή, πιθανά και αυριανή. Και μπερδεύεται λίγο ο κόσμος και μάλιστα έχουν πέσει και σε κάποια ατοπήματα. Σχολιαστικά ατοπήματα, δηλαδή τις έχουν χρεώσει κάποια πράγματα και κάποιες φράσεις και κάποιες εκφράσεις, οι οποίες έχω την εντύπωση ότι δεν ακουμπάνε πάρα πολύ σε αυτό που επί της ουσίας είναι. Όχι δεν ακουμπάνε, πιστεύω ότι απέχουν παρασάγκες από αυτό που η ίδια είναι. Η ίδια είναι, τώρα που την ξέρω καλά και γιατί πέρα από τη συνεργασία και αυτά, γίναμε φίλοι, κάναμε παρέα. Λογικό, έτσι είναι ρε Δημήτρη μου, έτσι είναι δηλαδή, αλίμονο, είναι ανθρώπινο το πράγμα. Ναι. Έχει ένα τσαβουκά καταρχήν, που εγώ τρελαίνομαι. Βγαίνει αυτό το πραγματάκι. Είναι αρσενικάκι ρε το κορίτσι. Ναι, κανονικό. Βγαίνει αρσενικά αυτό το πράγμα και όταν βγαίνει στην πίστα νομίζεις ότι είναι δύο μέτρα. Από τη μαγιά της και από... ναι, δηλαδή κάθομαι και την κοιτάω και λέω ότι κοίτα τώρα αυτό το ανθρωπάκι. Τι κάνει, το τι μπορεί να τραγουδήσει, το τι μπορεί να πει, το πόσο ξέρει να σέβεται πράγματα, το πόσο αγαπάει τη δουλειά. Δηλαδή, δεν την κάνει τη δουλειά γιατί είτε είναι φίλο είτε γουστάρει. Γουστάρει να είναι τραγουδίστρια. Και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αυτό τι νοιάζει, αυτό την αφορά. Θέλει να είναι τραγουδίστρια, δεν θέλει να είναι να κάνει την καριέρα. Το εντάξει, πέτυχα, είναι μια χαρά και αυτό. Όχι, θέλει να είναι τραγουδίστρια, γι' αυτό και είναι και στην απέξω, δεν γουστάρει, ψάχνεται, κάνει πράγματα, μελετάει πράγματα. Είναι, δηλαδή, έχω πάθει την πλάκα της ζωής μου έτσι. Επειδή σε ξέρω αρκετά χρόνια, πρέπει να πω στον κόσμο ότι για να μιλάει ο Μίτσος έτσι, πάει να πει ότι κρύβει και πολλά περισσότερα από αυτά που λέει. Γιατί εσύ είσαι και λίγο έτσι, πώς το λένε, του περιληπτικού λόγου. Δηλαδή δεν απλώνες πάρα πολύ τουλάχιστον. Ναι, λοιπόν, για να φτάσεις στο σημείο να λες κάποια πράγματα που μπορεί να ακούγονται και υπερβολές, σημαίνει ότι υπερβολικά αλλά με την καλύτερη των δυνατών έννοια τα νιώθεις και τα αισθάνεσαι μέσα σου. Ξέρω ότι είσαι λακωνικός στις κουβέντες και λακωνικός στις, πώς το λένε, στα σχόλια και στις κρίσεις. Ναι. Καμιά φορά ξέρεις με το θέμα της Πέγγης, δηλαδή μου έχουν πει κι άλλοι ότι τώρα τα παιδιά να σου πω κάτι είναι και λίγα αυτά που λέω. Καταλαβαίνω. Θέλω να πω πιο πολλά. Είναι, δηλαδή ψάχνω να τις βρω κουστούρια πάνω στη δουλειά και τέτοια και δεν μπορώ να τις βρω σε τίποτα. Είναι προπονημένη η Μίτσο και φυλάγεται αυτή. Είναι τέτοιος τύπος μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Κάνε και το δουλεύει. Δουλεύει πάρα πολύ. Ναι. Έτσι κι αλλιώς το δουλεύει. Και του λέω το βασικό, το αγαπάει, το γουστάρει, δεν το κάνει γιατί είναι φίρμα ή αυτό. Δεν την αφορά το αντικείμενο. Πες μου κάτι ρε Δημήτρη, σου θυμίζει κάτι από την παλιά στόφα των τραγουδιστριών σαν συμπεριφορά? Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία, με συγχωρείς πολύ να το ξεκαθαρίσω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αν είναι καλύτερη ή χειρότερη από κάποιους, από κάποιες παλιότερες. Δεν είναι εκεί το θέμα. Σαν συμπεριφορά μιλάω. Επειδή σήμερα συνολικότερα έχουμε κάποιες συμπεριφορές από τους ανθρώπους έτσι του χώρου σας, όπου είναι λίγο επιδερμικές συμπεριφορές, τουλάχιστον έτσι εμφανίζονται.
Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι εδώ. Αυτό δεν, το... δεν έχει καμία σχέση. Αυτό, αυτή την αίσθηση έχω. Ήθελα να μου το πει και εσύ δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση. Έχει κάνει τα χιλιόμετρά σου στον χώρο αυτό, αν έχω γουστάρει να είναι τραγουδίστρια. Αυτό την αφορά, αυτό την ενδιαφέρει. Δεν γουστάρει να βγει και να κάνει αυτό την εντύπωση. Έτσι αλλιώ. Καταρχήν, άμα βγαίνει έξω, δεν γνωρίζει κανένα. Γιατί όπω δίνεται και όπω κυκλοφορεί, λε από το κοριτσάκι τη γειτονιά το οποίο βγήκε να πάει στο μπακάλι, στο μαγαδάκι να ψωνίσει. Δεν την αφορά το αντικείμενο, δεν είναι στάρ την ώρα που θα βγει έξω. Το σταρελίκι της είναι πάνω, στην πίστα εκεί, αυτό, μάλιστα. Το τραγούδι της. Δεν είναι σταρελίκι. Τραγουδίστρια θέλει να είναι. Μάλιστα. Δεν την αφορά το αντικείμενο. Κρατάω την κουβέντα σου αυτή, μίσω, γιατί είναι σημαντική και μεγάλη. Τραγουδίστρια θέλει να είναι. Και μακάρι να τα καταφέρει και μακάρι να είναι. Το τραγούδι, θέλω να τα καταφέρει. Το τραγούδι αυτό που μοιραστήκατε, το Δεν Γλιτώνω. Πώς το είδες, Αργό Τσιφτετέλη από τον Πιτσιρίκο τον Χριστοδουλόπουλο και από τη Βραχάλη, εξαιρετική πένα. Γενικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο δίσκος. Μάλιστα. Δηλαδή, είμαστε ομοιοπαθείς. Δεν είναι δηλαδή το τραγούδι αυτό, ήξερα ότι. Και θεωρώ ότι εδώ αρχίζει και δείχνει πράγματα που μπορεί να κάνει. Ότι πια μπορεί να μην είναι το στυλ αυτό που την είχαμε μάθει, ότι μπορεί να τραγουδήσει πράγματα, μπορεί να κινηθεί σε πολλούς χώρους, έχει την γκάμα και τη δυνατότητα να κάνει πράγματα. Έγινε, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Συγγνώμη που διέκοψα έτσι τις ώρες αυτές τις χαλαρές και τις ηρεμίας. Λοιπόν, ελπίζω να σε έχω σύντομα κοντά μου για να πούμε και τα δικά σου, τα δικά μας, ας πούμε. Θα είσαι έτοιμος? Όποτε θέλεις. Τι λες? Από υλικό θα είσαι έτοιμος, πότε να σε περιμένουμε? Από υλικό? Ναι, ναι. Αρκεί να σου πω ότι κάνουμε δίσκο με τον Γκρανάκι. Το έχω μάθει. Και αρχίσαμε τώρα, καταλαβαίνεις. Α, υπομονή, επιμονή, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Βέβαια. Έτσι. Με το Νοβελία περίπου. Α, τόσο πολύ. Άντε, με το καλό. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που τα πάμε. Γεια χαρά. Αφού σε ήπια σε μια ανάσα δεπιτωνώ κι ας προσπαθώ εγώ να ζω μηχανικά από διαλόγους που μετά νιώσα μετά. Δεν γλιτώνω τελικά. Από όσα έσπασα και πάλι τα ενώνω. Από κομμάτια που συνδέω στα κρυφά. Από κενά σου που δεν γέμιζα συχνά. Τέλεια συνήθεια το ψέμα. Λέω είμαι καλά, πολύ καλά. Έτσι φωνάζω να θολώσω τα νερά. Το μαρτυρίο δεν τελειώνει, δεν αντέρχεται άλλο με λιώνει. Την ιδέα σου εξοδόνω, μα στο τέλος πια δεν γίνει. Καθαρά το νιώθω, το βλέπω. Σ' αγαπώ κι ας μην το επιτρέπω. Την ιδέα σου εξοδόνω. Μα στο τέλος πια δεν γλιτώνω. Δεν γλιτώνω τελικά. Που σερβίρεται με πόνο. Λογαριασμούς που τους πληρώνω ακριβά. Απ' τις συνέπειες που διώκω.
απ' όλα εκείνα που δεν είμαι, μα δηλώνω τα πίσω βήματα που κάνω για μπροστά από μια μοίρα που γελάει ηρωνικά. Δεν γλιτώνω τελικά. Λέω είμαι καλά, πολύ καλά. Γίνεται τέλεια συνήθεια το ψέμα. Αυτά λοιπόν ήταν προηγουμένως στα λόγια του Μίτσου, του Δημήτρη Μητροπάνου. Κάτσαμε εδώ και ξεχάσαμε να σταματήσουμε. Δηλαδή, ενώ το ξεκινήσαμε το πράγμα να κάνει μια δήλωση, το εξελίξαμε σε κουβέντα. Να τα πούμε, να λέμε γι' αυτό, για εκείνο και τ' άλλο. Με στόχο εσένα, βέβαια. Πρέπει να σε πυροβολήσουμε με κάθε τρόπο. Ξέρεις, Ηλία μου, πώς νιώθω όταν ακούω το Δημήτρη Μητροπάνου να μιλάει έτσι για μένα? Ξεκινάω από το ποιος είναι, εκτός από τον άνθρωπο που έχω λατρέψει, αυτόν τον άνθρωπο που είναι. Είναι καλόψυχος, είναι γενναιόδωρος, είναι αυτό που λέμε ο μεγαλύτερος μάγκας του χώρου μας. Γι' αυτό και όλοι τον αποκαλούμε ο Μιτσάρας σε αυτό το χώρο, και οι νέοι και οι παλαιότεροι. Το έχει κερδίσει αυτό. Το έχει κερδίσει εντελώς. Είναι ο μεγαλύτερος μάγκας σε αυτό το χώρο. Ξέρεις όμως πόσο πολύ συγκινούμε, και δεν μου φαίνεται καθόλου δεδομένα τα όσα λέει παρά τη δεύτερη χρονιά της συνεργασίας μας, και πόσο τιμή αισθάνομαι. Δεν ξέρω αν καταφέρνω καθημερινά με την προσωπική μας σχέση και με τον επαγγελματισμό αυτόν που προσπαθώ να έχω στη δουλειά και να δίνω όλη μου την ψυχή, αν του λέω με τον τρόπο μου ευχαριστώ. Δηλαδή νομίζω ότι όλα αυτά που λέω ίσως να είναι και λίγα, γιατί είναι πολλά αυτά που μου έδωσε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Κάνα δύο δηλώσεις. Ο Μητροπάνος δεν είναι εύκολος άνθρωπος. Δηλαδή, πέρα από το πόσο φίλος είσαι, ναι, πώς είναι η φιλία του για τον συνομιλητή του ή σε αυτόν που αναφέρεται, δεν είναι εύκολος να περνάει σε κρίσεις και σε σχολιασμούς. Δεν είναι, και γενικώς δεν λέει πολλά. Δεν είναι άνθρωπος που. Δεν μιλάει. Είναι έτσι πιο πολύ τη σιωπή. Και καμιά φορά όλο αυτό που νιώθει για τον οποιονδήποτε μέσα του μπορεί να το εμφανίζει με τον τρόπο που τον κοιτάει. Mm-hmm. Εγώ έτσι έχω καταλάβει, δηλαδή, στα χρόνια αυτά που με τιμάει με τη φιλία του και γνωριζόμαστε και συνεργαστήκαμε, να μην το συζητήσω αυτό. Αλλά μου δίνει την αίσθηση ότι ο Μητροπάνος καταρχήν για σένα πρέπει να είναι ένα κίνητρο παραπάνω. Δηλαδή, αν κάθε χρόνο εσύ σαν επαγγελματίας, mm-hmm, σαν άνθρωπος, σαν ένας θειασότης αυτού του χώρου, mm-hmm, είσαι μια τραγουδίστρια αρκετά χρόνια πια, mm-hmm, εδώ, έτσι. Δεν είναι ότι ξεκίνησες πέρσι ή πρόπερσι.